κρατάω από πριν, μπορώ να την αφήσω τώρα. Full spoiler και ρε παιδιά. Επεισόδιο 15.000. Μάγιους, η επιστροφή του ασώτου ιού του spoiler guys Βαγγέλη εδώ πέρα, Αντωνίου μαζί. Πείτε να γιάρε ανεδέστατη. Δεν γίνεται, πρέπει να μιλήσουμε, θα μας ακούσουν. Συγκάνει. Yo, motherfucker! Και σήμερα είδαμε, όπως καταλάβατε πολύ καλά από την πολύ κομψή εισαγωγή που κάναμε, το Don't Breathe. Δεν είναι πολύ έξυπνες αυτές τις εισαγωγές μας. Ναι, γαμάμε, ρε μαλάκα. Μην ανασένεις AKA στα ελληνικά. Και θα σας μιλήσουμε για την ταινία στη διαδρομή από το σινεμά στο σπίτι κάποιου από των τριών. Να μην σας νοιάζει. Ελθεί πρώτος. Ωραία λοιπόν, ξεκινάμε από το... Σήμερα θα είναι αποδοτικό το spoiler card, εντάξει, θα τραβάει το επεισόδιο 300.000 ώρες, καλά, 35 λεπτά αργότερα θα είμαστε μαλάκα, παιδιά, το κλείσουμε. Αφήνω ένα επεισόδιο μόνο σας και μιλάτε 15 πράγματα. Γαμάτο είναι μαλάκα, τι. Φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι ταινία είδαμε τώρα. Ρε μαλάκα, αυτό, δες το social της πάρτι και θα λοιπόν, καταλάβεις. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την ταινία με δύο κουλούς. Μισό, περιμένετε λίγο, μισό, θα διακόψω με τη μία, ξεχνάς ότι το spoiler free review να το δει ο κόσμος στο σινεμά. Να αλλάξουμε αυτή την ερώτηση το να το δει ο κόσμος στο σινεμά. Γιατί από εδώ και πέρα απλά σποιλάρουμε. Η ερώτηση. Είναι, αν μπορούμε να λέμε αν είναι καλό ή όχι κάτι τέτοιο. Είναι καλό. Θα συνιστούσες λοιπόν, Αντωνίου, το τέτοιο. Ναι. Ναι, θα το συνιστούσα. Ναι. Εγώ θα το συνιστούσα. Εγώ θα το συνιστούσα. Έχω καιρό να δω έτσι καλό thriller. Thriller σόκερ. Horror. Σόκερ. Α, stop έχουμε εμείς. Ωραία λοιπόν. Σας το προτείνουμε κοινώς. Είναι ωραία R-rated thrilleράκι, horror κλπ. Αν μη τι άλλο, το horror season άνοιξε, έχουμε Οκτώβρη. Το Don't Breathe το πετυχαίνει. Αυτό που λέω ότι το πετυχαίνει. Ναι. Πολλές φορές την κρατάς και εσύ. Είσαι. Α, να σου γράμισω. Βαγγέλη, πολύ περιεκτικά, τι γίνεται στο Don't Breathe. Οι τρεις πρωταγωνιστές μας. Με τριακολόπεδα. Τριακολόπεδα μπαίνουν να κλέψουν ένα σπίτι. Μέσα στο σπίτι ζει ένας χείρος που έχει χάσει την κόρη του και είναι τυφλός. Αλλά είναι βετεράνος. Αλλά αποδεικνύεται ότι είναι βετεράνος και γαμάει και δέρνει. Οπότε αυτοί πρέπει να φύγουν. Και ο βετεράνος, ο τυφλός, τους κυνηγάει να τους γαμίσει την ψυχή. Στην ουσία, ναι, τους κυνηγάει ο κακός Daredevil, παιδί μου. Ναι, να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Δεν έχω κάτι, την παραμικρή εδώ που πηγαίνω. Πήγαινε από εκεί. Ωραία. Γιατί είναι αυτός. Εγώ έχω παρκάρει εδώ πάνω. Α, εδώ είσαι παρκαρισμένο. Ναι, σωστά, εντάξει. Γιατί είναι αυτός ο κακός. Ναι. Αυτό είναι ένα theme σε όλη την ταινία. Είναι ότι... ακριβώς κακό. Ναι, ο καημένος, ο δύστυχος είναι. Εντάξει, είναι κακός γιατί έχει. Spoiler alert! Ανακαλύπτουν τελικά τα παιδιά κατά τη διάρκεια που τους κυνηγάει μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, στο ψηλό έτσι με το πιστόλι. Ανακαλύπτουν ένα υπόγειο. Που έχει φυλακισμένη μία τέλος πάντων. Που έχει φυλακισμένη τη γυναίκα η οποία του σκότωσε κατά λάθος το παιδί και την έχει εκεί πέρα με σκοπό να του κάνει άλλο παιδί. Το οποίο είναι πολύ φρίκι, ρε παιδί μου. Ναι, γενικώς δεν είναι ακριβώς ο κακός. Αλλά μέχρι να το μάθεις αυτό. Δεν είναι κακός. Ειδικά μέχρι να το μάθεις αυτό. Είναι κακός από μία άποψη ότι είναι λίγο αρχίδι. Δηλαδή θα μπορούσε να μην είναι τόσο κακός, ρε παιδί μου. Όχι, μαλάκα είναι τυφλός, φοβάται. Ναι, οκ, δεκτό. Αλλά είναι σε μια γειτονιά που έχουν μετακομίσει όλοι, είναι μόνος του. Το establishment της πρώτης. Και που είναι ακόμα. Ότι είναι ψιλοκακός άνθρωπος γενικά. Ότι δεν είναι πολύ ήρεμος. Είναι στη φάση που είναι ο τυπάκος που τον παρακαλάει. Του λέει εντάξει, με προβολή, έχει όπλο, πάσε μας να φύγουμε. Αλήθεια. Όταν τα βρήκε σκούρα όμως. Ναι, ετερονεκάτερον. Όχι, δεν είναι ετερονεκάτερον. Όχι, φυσικά και είναι ετερονεκάτερον, φίλε. Φίλε, στο Αμέρικα αυτό λέγεται δικαίωμα υπεράσπισης του χώρου εν σύ. Ναι, αλλά θα μπορούσε να τον αφήσει. Τον σκότωσε ψυχρό σχεδόν. Μπορεί να τον σκότωνε μετά ο άλλο μαλακά. Και να λέγε ψέματα, που το ξέρει. Πώς να τον σκότωνε με τα χέρια του, είχε ένα πιστόλι, βάρε και πιο γύρω-γύρω. Να πούμε ότι το έκανε μετά. Να πούμε ότι ο γέρο που έπαιζε τον τυφλό ήταν ο. Είναι ο κακό από το Avatar. Είναι ο νέο γέρο στρατηγό από το Avatar που ακόμα και κύριε φίλε δεν ξέρω γιατί το συμπαθώ αυτόν τον άνθρωπο τόσο πολύ. Αυτό έχει μίσει και στα μάγουλα. Είναι λίγο σαν. Σαν τον τύπο που παίζει στο βίντεο κλιπ των Planet of Zeus που σκάει στο τέλος ο μεγάλος παλαιστής ο Τίγκρας. Α, ναι! Ο Zeus. Ναι, λίγο. I guess. Αυτός ήταν. Anyway, πάμε λίγο να πούμε σαν τέτοιο. Ας πούμε κάποια βασικά εντάξει. Αυτός ο κακός ήταν κακός, ήταν πολλά πράγματα, αλλά δεν ήταν βιαστής. Ναι, δεν ήταν βιαστής. Ναι. Γενικά είχε μια απελπισία στην ομιλία του. Ήταν λίγο ρίτρα με φωνή του, λίγο κάπως. Είχαν δουλέψει πάρα πολύ για να το κάνουν αυτό το ambiguous το πράγμα. Το ξέρεις το. Φυσικά ήταν πολύ καλός αυτό. Αυτό. Καλά, ο Βαγγέλης ταυτίστηκε απόλυτα με το βιαστή. Δεν ήταν βιαστή. Με τον. Όλοι αυτοί. Πολλά άλλα. Είναι σαν τους χιπστεράδες που λένε δεν είναι χιπστερ. Δεν έκανε σχορή ή σγορή μέσα της. Ναι, δεν έκανε η σγορή. Με τη, στη σεξουαλική σκλάβα που είχε. Με μια κόρνα. Καλή, δεν την πήγε μέσα τη. Μια κόρνα. Είναι αυτό, αυτό λέγεται turkey baster. Είναι σαν τεράστιο δειγματοληπτικό πλικ-πλικ. Το οποίο είναι τόσο. Και είναι για να γεμίζει γαλοπούλε. Α, ναι. Α, είναι συγκεκριμένα για γαλοπούλε. Δεν ξέρω, λέγεται turkey baster. Δεν ξέρω, όσοι ξέρετε, γράψτε στα σχόλια, εξηγήστε μα τι είναι το turkey baster. Α, τι έμαθα χθε τώρα που ρωτήσαμε κόσμο.
Θυμάστε που λέγαμε σε κάποιο επεισόδιο, αν τα, οι ελληνικές σειρές που δείχνουν αργά είναι για κοφάλαλους. Δεν είναι για κοφάλαλους, είναι για να μην βάζεις την τηλεόραση δυνατά, γιατί δεν μεταφράζουν τους ήχους, φίλε. Δεν υποτιτλίζουν τους ήχους. Α, ναι, 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 σωστά. Και το έμαθα από άτομο το οποίο είναι στο, έχει υπάρξει στο subtitle industry. Okay, cool. Είναι οι κοφάλαλοι. Ενώ του Netflix, ρε παιδί μου, που ακούγω, ξέρεις, έχει σε παρενθέσεις, ναι, ναι, ναι. Loud noise, ξέρω. Loud noises! Loud noises! Ωπ, ωραίος. Εντάξει, θέλει να παρκάρει ο άνθρωπος, τέτοιο. Well, anyway, back to the movie. Back to the movie. Εγώ γενικώς, τρομάξατε. Δεν βλέπω thriller. Ναι. Δεν βλέπω thriller, δεν μου αρέσουνε. Φοβάσαι. Τρομάζω, δεν φοβάμαι. Είναι διαφορετικό. Είναι, είσαι Star Trek. Είναι διαφορετικό. Αυτό εννοείς. Αυτό, τρομάζω και με νευριάζει που τρομάζω. Δεν θέλω να τρομάζω. Στη συγκεκριμένη ταινία τρόμαξα. Είχε κάποια jump scares. Τότε μην μπει στην αίθουσα. Όχι, θα ήθελα να μην τρομάξω τα συγκεκριμένα. Είχε... Δεν μπορεί τίποτα να μου βάλει ένα σκυλί, ας πούμε, απλά. Είχε κάποια jump scares. Όχι πολλά, δηλαδή σε πολλές φορές ξέρεις, ετοιμαζόμουν για jump scare και δεν ερχότανε. Ναι, και αυτό, και, αυτό και δεν ήταν το fake jump scare που δεν έρχεται που. Α, είναι απλά. Και έρχεται μετά, ναι, δεν είχα. Ήταν απλά, ξέρεις, πολλά πράγματα που δεν, απλά δεν, ήταν, δεν έπαιξε τέτοια μπάλα το thriller. Έπαιξε στην παλίτσα το thriller. Ήταν πολύ ωραίο στην αρχή που του έβαζε. Στην αρχή που κάναν τα παιδιά τη διάρρηξη μέχρι να τον ανακαλύψουν στο υπνοδωμάτιο του. Πάω από εδώ. Πάει από εδώ. Δεν έχω ιδέα που είμαστε. Πρέπει να ξαναβγούμε κάπως στη συγκρούνωση. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε όντως χαθεί στις πολυλογικές. Ναι, έχουμε καθημερινά από πίσω μας είναι. Τώρα εγώ δεν ξέρω. Πάντων, τι είναι. Όχι, τέλο πάντων. Μ' αρέσει στην αρχή, ρε παιδί μου, που κυκλοφορούν τα παιδιά στο σπίτι πριν αρχίσουν να πηγαίνουν όλα σκατά. Που απλά τεστάρουν, ξέρω εγώ. Που είναι η ταινία εκμεταλλεύεται αυτό το χρόνο για να σου μάθει λίγο το χώρο του σπιτιού. Α, πολύ για τη δράση που θα έρθει αργότερα, ρε παιδί. Έχει ένα ωραίο μονοπλάνο εκεί, έτσι. Έχει ωραίο μονοπλάνο εκεί. Σου κάνει μια-δύο προοικονομίες που. Το σφυρί. Ναι, το σφυρί. Σε ανέβασε το σφυρί, είχα πληρώσει. Πληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αλλά είχα πληρώσει. Ναι, αλλά είχα πληρώσει. Και το γυαλί εκεί που δείχνει που μετά το. Το πατάει η αυτή και το μετά το πατάει και αυτό, οπότε καταλαβαίνει. Ναι, κάποια πράγματα it makes a point να στάξει. Να βεβαιωθεί ότι θα αυτό είναι το αγούτσι, ήταν πολύ ωραίο. Που πιάνει δύο ζευγάρια και λέει. Γενικώ ήταν υψηλό έξυπνη ταινία. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αρκετά έξυπνη. Στο λόγο τη ταινία, α πούμε. Δεν έκανε κάποιο κάποια χοντρή χαζομάρα, έτσι. Σε όχι, βάση, δεν είναι κλασικό θρίλερ που κάποιο κάνει βλακεία που φωνά στην οθόνη είσαι ηλίθιο, φύγε. Δεν υπήρχε αυτή η φάση, έτσι. Όχι. Όχι, νομίζω δεν υπήρξε αυτή η φάση. Όντως δεν υπήρχε τέτοια φάση. Και, πού και να φύγουνε, πήγανε, δηλαδή ήταν σε κάποια στιγμή. Ναι, φεύγουμε. Ο ένας τύπος σε φάση λέει την ατάκα I'm so out of here. Ναι, 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 ναι. Όχι, απλά φεύγω. Μ' αρέσει. Χθες το λέγαμε για το Event Horizon, παιδί μου, που ξέρεις. Ναι. Όταν αντιλαμβάνονται ότι shit's going down, μ' αρέσει πάντα να υπάρχει ο χαρακτήρας που λέει παιδιά, φεύγουμε. Κόφτε τις μαλακίες, έχω δει αρκετές ταινίες και ξέρω που πάει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σε φάση δεν έχεις δει τον Don't Breathe. Ναι, όχι, ούτε έκανε, thank you man. Ούτε υπήρξε κάποια φάση η οποία λέμε εντάξει, αυτός είναι νεκρός, δεν είναι νεκρός. Δηλαδή... Κοίταξε, ο douchebag φαινόταν, η παρέα είναι τρία παιδιά. Μια το τρέιλερ. Μια γκόμενα, ένας καλούλης, φιτουλάκος, ο οποίος είναι ο friend zone της. Ευθεία πάω, πάει ευθεία. Πάει ευθεία. Και ο τρίτος της παρέας είναι εντάξει, Μακέ. Είναι ένας douchebag. Ο γκόμενος. Γιατί εντάξει, κάποιος πρέπει να πεθάνει πρώτος για να δείξει ότι τα stakes, ρε παιδί μου, είναι ψηλά. Οι μπριζόλες είναι ψηλά. Κακό. Οπότε, γίνεται η φάση που τους κυνηγάει, ρε παιδί μου, μέσα στο σπίτι. Κάποια στιγμή κάνει ένα πολύ ωραίο τρίκ ότι πας, ανάβει κατά λάθος το στεγνοτήριο, οπότε γεμίζει ο κόσμος θόρυβο, ρε παιδί μου, οπότε ναι. Είναι η μόνη στιγμή αδυναμίας του, σταματάει να ακούει, του ιδιοκτήτη του γέρου. Πρέπει να το κάνουν γενικά. Αυτό, ας πούμε, δεν το κάνουν. Θα μπορούσαν να το κάνουν. Έπρεπε να χωριστούν και να κάνουν κλαν, 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 κλαν. Γενικώς θα πέτανε πράγματα. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Ήταν ωραία σκηνή, ξέρω εγώ, που ξέρεις, προσπαθούσε να τον πολεμήσει στα τυφλά και ο άλλος μπορείς να κλείσει το bling bling. Τι κάνει bling bling. Το κινητό, το έχεις εσύ. Κατέβασε τα πλάγια τέτοιο. Και φτάνουμε στην πιο ωραία σκηνή της ταινίας. Νωρίς κιόλας. Εντάξει, τριλεράκι μια μισή ώρα είναι, οπότε δεν θα είναι επεισόδιο 300. Είναι, δεν σου πάει τα νεύρα η ταινία. Όχι, τελειώνει γρήγορα. Δεν overstage welcome, γίνεται πολύ σωστά, παιδιά. Είμαστε σε πεζόδρομος. Και φτάνουμε στην πιο ωραία στιγμή της ταινίας, η οποία είναι γυρισμένη σε γαμημένη πίσα σκοτάδι. Και είναι γυρισμένη με night vision, αυτό το ασπρό, όχι το πράσινο το night vision, το ασπρόμαυρο, το πιο καινούριο. Πολύ ωραία μετάβαση το σκοτάδι στο night vision που ξεσκάνει. Σβήνει το φως. Όλη η οθόνη και απλά αρχίζει να πλησιάζει η κάμερα προς την δίπισσα και αρχίζει να φαίνεται. Να φαίνεται αναχνοφαίνεται. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία. Πάω πολύ ωραία. Πήγαινε από όπου να είναι, δεν ξέρω που είμαστε. Αλήθεια.
Ναι. Αυτά είναι ωραία σκηνή. Και ήταν γαμάτο γιατί όντως παίρνεις natural ερμηνείες από τους ηθοποιούς. Γιατί πώς δεν έχετε βαρεθεί τα thriller που ξέρεις. Ο προσποιεί το ηθοποιό ότι είναι σκοτεινά, αλλά ξέρεις, το βλέπεις. Το λέει ότι δεν είναι σκοτεινά. Μόνο και μόνο από τα μάτια τους ότι έβλεπες ότι οι τύποι κοιτάνε το τίποτα. Ότι ζουμάρουν. Φαίνεται ότι ένας τύπος ποτέ κοιτάει το κενό, ρε παιδί μου. Ναι. Σαν στιγμή βλέπεις το μάτι του ζουμάρει. Πάντα είναι κάπου focus, ρε παιδί μου. Τώρα είναι ο κλασικός τύπος που έχει χάσει τα γυαλιά του, ρε παιδί μου, και έχει το κενό βλέμμα. Φίλε, πολύ σωστό. Ωραίο πλανάκι. Και γενικώς ωραίες ερμηνείες και από την κοπαλίτσα και από τον. Και ο γέρος μαλάκα. Και από τον Goosebumps. Παιδιά, ναι, ο πρωταγωνιστής έπαιζε στον Goosebumps. Ωραίο τον Goosebumps, να το δείτε. Να το δείτε τον Goosebumps, ωραία παιδική ταινία. Και είχε και πολύ ομή βία. Α, ναι, μπράβο! Πολύ, η βία του ήταν πολύ ομή. Θυμάστε που σας έλεγα για. Ήταν μπουκέτα στην οθόνη η βία. Awkward violence. Ναι, αυτό ήταν. Αυτό είναι awkward violence. Αυτό, awkward violence, αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί μου. Που σκάει ο τύπος και είναι. Δεν είχε. Τα ηχητικά εφέ ήταν πολύ μουγκά. Ήταν πολύ πλίτσι. Τα μπουκέτα, ρε παιδί μου. Ήτανε δεν ήταν Indiana Jones μπουκέτα τέτοια. Όχι ότι μας χαλάνε αυτά όταν πρέπει, αλλά στη συγκεκριμένη φάση ήταν ρεαλισμό. Υπέροχο μαλάκα. Πολύ ωραία. Τον κοπάνε σε κάποια στιγμή στην κοφτερή μεριά του καλοριφέρ. Ναι, ρε μαλάκα. Και το νιώσε τόσο όλα τα χτυπήματα μαζί μα. Δούνησε το κεφάλι. Κατάμε. Πολύ ωραία. Έπαιζε με τον ήχο. Holy shit, παιδιά, αυτή δεν είχε φανταστικό ήχο. Όταν βλέπετε τέτοιο. Βλέπετε τα Oscar και λέτε αυτή η ταινία πήρε Oscar ήχου, sound design. Και λέτε πώς είναι αυτό. Δείτε μια ταινία με καλό sound design, είναι αυτή. Όλα, ξέρω εγώ, όταν πυροβόλα για το πιστόλι, ακούγονταν βουητό μετά για λίγο. Είχε κάτι τέτοια τεχνικά πράγματα. Είχε και άλλα πράγματα. Μουά! Φάζε πίτες να μιλάνε δυνατά, ούτως ώστε μετά να υπάρχει αντίθεση. Όταν θα υπάρχει νεκρική σιγή. Κάποια στιγμή, υπήρχαν κάποιες φάσεις που νέκρωνε τελείως ο ήχος, ακούγονταν μόνο το ηλίθιο air condition του σινεμά. Ναι, όντως. Και μας έβγαζε από την ταινία. Δεν ακούγονταν τίποτα και ακούγονταν. Οι φάσεις, ξέρεις, που ο τυφλός προσπαθούσε να κάνει focus, ας πούμε, για να τους βρει. Το οποίο, by the way, πιάνει. Ποιο? Ναι, ρε. Αν. Ψάχνεις κάτι, ξέρω εγώ, με τον ήχο. Μπορείς είναι πολύ χρήσιμο να κοκαλώσεις και απλά να κλείσεις τα μάτια σου και να ακούσεις το ψηλό ένστικτό σου, ρε παιδί μου. Το έχω κάνει και έχει πιάσει. Πού να πάω, πάω. Όχι. Από εδώ. Μπορεί να πας από εκεί, πήγαινε από εκεί. Από εκεί ξέρω να πάει. Δεν πάει από εκεί, φίλε. Δεν επιτρέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πήγαινε ευθεία. Ναι, και είσαι και βετεράνος του πολέμου. Που έχει λίγο παραπάνω τα σέν σου. Ναι, ήταν, σου έδειχνε πολύ ωραία ότι ο τυπάς, ξέρεις, έχει βάλει σημάδια και θυμάται το σπίτι του απ' έξω. Είναι ο χώρος του. Που πέρασε από έναν ανεμιστήρα σε φάση «Α, είμαι εδώ». Και με τη μία με το που το νιώσε, έκανε το χέρι πάνω για να πιάσει το επόμενο σημάδι. Go. Εξηγούσε γενικά πώς τους έβρισκε. Εντάξει, μόνο μια-δυο φορές τηλεμεταφέρθηκε. Ναι, ψηλό τηλεμεταφέρθηκε μια-δυο φορές. Εντάξει, αυτό είναι αναπόφευκτο σε κάποια θρύλε. Εκεί που είχε πέσει πάνω στο τζαμάκι ο πιτσιρικάς. Ναι, βρέθηκε από κάτω, λες. Που βρέθηκε από κάτω και μετά ξαναβρέθηκε από πάνω και τον πυροβόλησε. Και του σκάσε μια, ναι, και σκάσε κάτω. Εντάξει, το βρέθηκε από κάτω ήταν το τυχαίο. Το ότι ήταν από πάνω σε φάση τον κατάλαβε, ρε παιδί μου, και πήγε κανονικά πάνω για να τον πυροβολήσει. Δεν μπορεί να πει. Βαγγέλη Μαρμαρά. Ένιωσε λίγο Jurassic Park 2 εκεί που ήταν πάνω στο τζάμι. Συνέχεια. Ένιωσα και. Α, ναι, Jurassic Park 2 εκεί που ήταν στο τζάμι και έσπαγε. Φίλε, σε όλη την ώρα ήταν η ίδια σκηνή. Αν είναι να πούμε για Jurassic Park. Φίλοι στο τροχόσπιτο. Αν είναι για Jurassic Park, πολύ απλά όλη η ταινία ήταν το Jurassic Park, ένα σκηνή. He can't see us if we don't move. Ήταν ότι ήταν ο τυρανόσαυρος, ρε παιδί μου, και προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Δεν ήταν τόσο πάντα. Τι ήταν πρόβλημα, πολύ. Δεν ήταν πρόβλημα, απλά ήταν η ίδια σκηνή. Ωραία. Πώς σας φάνηκε το reveal. Το reveal. Το reveal, εκεί που κατεβαίνουν στο υπόγειο τα παιδιά, εκεί που μέχρι στιγμής είναι λίγο ambiguous, ρε παιδί μου, πώς είναι. Είναι καλός, είναι κακός. Εκεί που ξέρεις, η ταινία παίρνει την απόφαση και θέλει και εσύ να πάρεις την απόφαση ότι είναι κακός ο τύπας. Ναι, και πάλι δεν είναι ακριβώς κακός. Παίζει λίγο ανάλογα, παίζει λίγο γύρω-γύρω. Μετά παίζει με τον τρόπο που τέτοιο. Αλλά απάντα στην ερώτηση. Μην αλλάζει θέμα, Αντώνιο, αλλάζει συνέχεια θέμα. Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε! Ρε ηλίθιοι, μη φωνάζετε χωρίς λόγο. Είστε βλάκι. Πάντα υπάρχει λόγος. Ναι, δεν άκουσα την ερώτησή σου. Πώς σου φάνηκε το reveal. Εκεί που κατεβαίνουν στο υπόγειο και βρίσκουν από το πουθενά την τύπησα με τα μαξιλάρια. Στην αρχή ήμουν λίγο. Τι είναι αυτό. Δηλαδή, ότι τι. Ναι, σε φάση. Λες, αν έγινε ομαλά. Ενώ. Ναι, έγινε πολύ ομαλά. Όχι, η συνειδητοποίηση έγινε γαμάτα. Δεν είναι ότι καταλαβαίνεις τι γίνεται με το που κατεβαίνεις. Σε φάση. Ναι, ότι τι είναι αυτό. Ας πούμε. Και πέντε λεπτά αργότερα σου έρχεται σιγά σιγά κάπως. Oh no. Γιατί δεν το λέτε νωρίτερα. Δεν μπορώ να οδηγάω και να φύγουμε ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο. Το κάνεις σε πολλά επεισόδια. Ήταν ωραία η μετάβαση. Ήταν. Α, υπάρχει αυτό. Έβλεπα τη φάτσα, βάλα για τις σελίδες που είδα σε φάση. Ω, γαμώ το Χριστό μου. Που με φέρανε. Είδα, sorry,
κουβαλάμε συνέχεια τα κορίτσια μαλάκα σε κάτι καφριλίκια. Από το σώσα τη. Εγώ τη ζητάω τη δημοσίευση, συγγνώμη. Να τη ζητάω. Τέλο πάντων, ζητάμε κορίτσια, συγγνώμη. Καταλαβαίνω, αρχίζει και καταλαβαίνω. Πού πάω, πάλι εδώ. Μην βγεις από εδώ, αυτό θέλω να σου πω. Και πάνω απ' όλα μην ανασένεις. Και πάνω απ' όλα μην ανασένεις. Και τέλος, ρε μετά, εσένα πώς σου φάνηκε η μετάβαση. Ναι, εγώ το λάτρεψα μαλάκα. Με είδες μαλάκα την αντίδραση μου σε φάση. Όχι. Ναι, ωραίο ήταν, ωραίο. Και μέχρι, και μέχρι τότε είσαι on board μαλάκα. Μέχρι σε έχει κερδίσει. Εμένα με κέρδισε κανονικότατα το ταινιάκι. Ήμουνα. Έχει και το βρωμόσκυλο γενικώ πάντα. Να αναφέρω. Το πορνόσκυλο. Το πορνόσκυλο. Το έχει ένα ροτβάιλερ το οποίο. Το οποίο σου γαμάει την ψυχή. Συνέχεια εκεί, κυρίω. Είναι ο devil ex machina. Κάθε φορά που νομίζω ότι θα γλιτώσουν και έχουν τέτοιο, αναλαμβάνει δράση ο κόμπρο. Ναι, δηλαδή μου είναι ο κόμπρο που βλέπει. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Το κάνει πολύ ωραίο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ω κλασικό θρίλερ έχει 3-4 διαφορετικά τέλη, ρε παιδί μου, εκεί που νομίζω ότι τελείωσε, δεν τελείωσε, δεν τελείωσε, δεν τελείωσε, δεν τελείωσε. Τελικά η τύπη ξεφεύγει, επειδή μόνο η κοπελίτσα. Ναι, η ναι. Η οποία παίρνει την μικρή τη αδερφή που έχει το backstory εκεί, θέλει να την πάει στην Καλιφόρνια, επειδή η μαμά τη πίνει και ο. Ναι, αλλά και ο άλλο ζει. Και ο κακό μα ζει. Ναι. Δεν ξέρει τι γίνεται. Γράφτε το στον τοίχο. Ναι, έχει λίγο στο τέλο ένα ότι αυτό ζει. Οπότε ίσως την καταδώσει, ίσως υπάρξει δύο. Ίσως έχουμε... καταδώσει, κάνει την καταδώσει. Δεν είναι και από αυτά, θέλει να πει. Αν σου πω κάτι, ξέρει, θα γουστάρω πάρα πολύ. Να γυρίσει αυτή και να το σκοτώσει έτσι στο νοσοκομείο για να πει. Και με το μαξιλαράκι, μαλάκα, ναι. Με την πιτσίρη κάπου ξέρετε, περίμενε λιγάκι. Να το σκοτώσει. Καλιφόρνια. Με την τσάντα με τα λεφτά να το πνίξει. Ωραίο. Πώ φάνηκε. Εγώ θέλω να έρθω να πω κάτι πάντω παρόλα αυτά. Αν και καλό θρίλερ, δεν μου αρέσουν ακόμα τα θρίλερ. Ναι, it's okay. Μπορώ να βρω ειδικά αυτά τα θρίλερ. Αν μου αρέσει κάποιο είδος, μου αρέσουν αυτά. Τα σόκερ. Είχε μια αλφα ατμόσφαιρα, ήταν ψιλοσυμπαθητικό. Για άλλη μια φορά. Πολύ αγωνία, ρε φίλε. Ήταν τσίτα το πράγμα. Είχε suspense που λένε. Εντάξει, που λένε οι γέροι. Ναι. Είχε μια ατμόσφαιρα. Αλλά για άλλη μια φορά, εγώ ρε παιδί μου βγήκα από την αίθουσα, τέλος πάντων τελείωσε ταινία και δεν θα βάλω να δω θρίλερ. Ναι. Δεν νομίζω ότι αυτή γενικώ. Μακάρι να βγει κάποιο θρίλερ που να έχει να προσφέρει λίγο κάτι παραπάνω. Να πεις ότι κοίτα ρε φίλε. Για τα θρίλερ. Τα θρίλερ δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω. Αντωνίου, απλά δεν σ' αρέσουν τα θρίλερ. Όχι. Ούτε μεν είναι αγαπημένες μου ταινίες. Παιδιά, τα θρίλερ είναι άλλο πράγμα. Τα θρίλερ είναι. Τα θρίλερ πρέπει να είναι μια πιστολιά. Ναι, να αυτό, το δεις, αυτό. Ναι, να το δεις. Να σε γαμίσει να σου τελείωσε. Καταστρέψει λίγο τη ζωούλα. Μπράβο, και η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντα από το σινεμά είμαι κάπως. Πω, τώρα έχω να κάνω spoiler car, μαλάκα, ε. Αυτό είναι καλό θρίλερ, μαλάκα. Αν μου προκαλεί μια ταινία αυτό το πράγμα. Δεν είναι, ξέρω, τον Guardian αυτό το ξαναδείς για τα FA για όχι, 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 δεν θα το ξαναδώ. Το καλύτερο είναι μια πιστολιά στο κεφάλι. Ότι θα δω κάποιο γενικότερο θέμα. Ναι, ήταν αυτός. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Μαρμάρα. Όχι, είπα ρε παιδί μου ότι δεν θα δω. Ούτε αυτό ήταν ένα, το thriller που θα μου αλλάξει την άποψη. Που μου όχι, απλά δεν σ' αρέσει. Μου άλλαξε την άποψη. Δεν σε λέμε φλόρι κάτι τέτοιο. It's okay να μην σου αρέσει να βιώνει που και που αυτό το συνέστημα. Και εμένα δεν μ' αρέσει, βλέπω ασφάλεια. Αυτό είναι, δεν σ' αρέσει το thriller. Δεν σ' αρέσει να βιώνει το συνέστημα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, αρχικά δεν μ' αρέσει να τρομάζουμε. Τι πάει, ρε παιδί μου. Α, από αυτή την άποψη. Εντάξει. Όχι, και γενικώ δεν μου αρέσει πολύ ναι. Το setup του jumpscare. Δηλαδή το jumpscare ναι. Σαν. Σαν τεχνική κινηματογράφηση, πώς θα το πω, ναι, 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 ναι. Σαν ακριβώς, το σκηνή, σωστά. Όπου και να υπάρχει το jumpscare, είτε σε ταινία δράσης, είτε σε ταινία αυτό, είτε σε thriller, και κυρίως thriller, δεν μου αρέσει. Ναι, αλλά στο Jurassic Park υπάρχει το καλύτερο jumpscare όλων των εποχών. Όσοι το έχετε δει, ξέρετε ποιο είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεκτό. Υπάρχουν και thriller χωρίς jumpscare. Είναι λίγα. Αυτά, ναι, είναι αυτό. Λίγα. Και εντάξει, ένα δυστυχώς, δύο τρία. Τα thriller τελευταία, sorry. Να δεν το λες και με πολλά jumpscare το σημερινό. Ναι, και δυστυχώς επειδή μου τα jumpscare σου δίνει την εντύπωση ότι έχει πολλά, αλλά δεν έχει πολλά. Σε κάνει ο ίδιος να βάζει τον εαυτό σε φάση τώρα θα χεστώ και σε φάση. Ναι, βασικά συνέχισε έτσι και σε αφήνει μαλάκα. Όταν έχει μπει στον εργογό αυτή και έχει το σκυλό από πίσω. Ναι. Σου δίνει ένα φίλο ότι θα έχει ένα τζάμπσκι, αλλά δεν έχει κανένα τζάμπσκι. Έχει μπαίνει ομαλότατα ο σκύλο. Όχι, 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 κάτι πλησιάζει τέτοιο. Έχει πολύ λίγα. Κάνε κάτι, κάνε κάτι, κάνε κάτι. Και πρέπει να σκάει κάτι σαν καρπούζι. Δυστυχώ έχει όμω ένα μότο. Έχει πολύ λίγα, φίλε. Μπορεί να έχει. Ξέρει τι μου θύμισε το The Descent. Και αυτό μου αρέσει που μου θύμισε το The Descent. Εμένα δεν μου άρεσε το The Descent, ας πούμε, καθόλου. Ναι! Καθόλου. Ω, παιδιά, εγώ διαφωνώ. By the way, άμα είναι να προτείνουμε κάποιο έτσι καλό σόκερ. Να προτείνω ένα καλό σόκερ, The Descent. Δεν θέλω άλλο. Η κάθοδος, πολύ ωραίο. Εγώ, παιδιά, όχι καλό σόκερ, δείτε τον Εξοργιστή. Εγώ όχι. Το καλύτερο θρίλερ που έχω δει ποτέ. Επίσης, μου αρέσει είναι ο καλό. Δεν μου αρέσει ναι. Με τα φυσική. Για να καταλάβετε. Για να έχει την καλύτερη και ατμόσφαιρα, φίλε, που έχει υπάρξει. Και εκεί που Αντωνίου νόμιζε ότι θα σταματήσω να το βρίζουν στα σχόλια. Την έχει. Δηλαδή πάει να μπει ο Father Cara στο δωμάτιο και σε φάση μην μπεις. Μην μπεις. Άστο το κορίτσι. Βάλε φωτιά στο σπίτι. Έκανε. Και μια και μιλάμε. Συγγνώμη. Έτσι και περπάτα cool. Φίλα, μια και είπες μην μπεις, ας θυμηθούμε άλλη μια σκηνή στην ταινία. Η οποία έχει αυτό το μοτίβο. Βαγγέλη. Σε τι αναφέρομαι.
Είσαι άντρας, γι' αυτό, είσαι άντρας, γι' αυτό δεν σε επηρέασε. Πρέπει να δεις τις γυναίκες στο σινεμά, μαλάκα. Όταν πήγαινε τους βάλει το ματσούκι αυτήν την. Yep. Πες μου τι. Και έπρεπε να δεις τους άντρες όταν έφαγε αυτό το ματσούκι. Ναι, θα το πούμε αυτό. Πες το πρώτο. Πάρε μου ένα μήνυμα. Πες μου, πες στους θεατές μας περίπου τι γίνεται. Θέλω να δώσω την ναι, έχει ένα ματσούκι. Στους υπαλλήλους σήμερα. Συγγνώμη, στους υπαλλήλους, στους φουσεκικούς φίλους μας σήμερα. Α, ναι, respect στους τύπους που κάνουν quote φουσέκι, κλείνει παρένθεση. Να πούμε ότι ο τύπος, ο διαρρήκτης, ο διαρρήκτης λέω, ο γέρος, κρατάει φυλακισμένη την τύπησα που σκότωσε το παιδί του, με σκοπό να του κάνει ένα άλλο παιδί. Και οι τρεις είπαν μπαίνουν να τον ληστέψουν επειδή έχει πάρει μια πολύ μεγάλη αποζημίωση. Δεν μας νοιάζει αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Ότι έχει την, δεν είναι σεξουαλική σκλάβα, την έχει εκεί σαν αναπαραγωγή, ξέρω εγώ, για να του κάνει μέχρι να του κάνει ένα παιδί. Και δεν τη βιάζει, απλά τη βάζει το σπέρμα του με ένα σωλήνα μέσα του. Ναι, αυτό. Οπότε την αντικαθιστά με την ξανθιά πρωταγωνίστριά μας, την έχει δεμένη και κάποια στιγμή έχει κάτι πάρα πολύ ωραία κοντινά γραφικά πλάνα που παίρνει το παγωμένο φλόκι από την κατάψυξη με την τριχούλα. Το βάζει σε ένα τέτοιο. Σε ένα κορνέ. Σε ένα κορνέ, ας το πούμε, ναι. Έχουμε και εμείς και αυτό stop. Άρα προηγούνταν αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αλλά εμείς κάνουμε. Εμείς κάνουμε spoiler. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, την έχει την τύψα κρεμασμένη χειροπόδαρα σαν αρνή, ξέρω εγώ, σαν σεξουαλική κούνια με το κολαράκι μπροστά. Και σκίζει με μαχαίρι, ρε παιδί μου, τα ρούχα της. Έτσι κράτησε. Μια σχισμούλα εκεί πέρα που πρέπει με ψαλίδι. Και είναι έτσι μαλάκα έτοιμος να μπει και βλέπει και όλες οι γυναίκες μαλάκα στο σινεμά κλαίνε, δακρύζουν, είναι έτσι, έγινε από το Χριστό σου. Έχει τρικιάσει. Spoiler alert, σώζεται στο τέλος, δεν γίνεται η εισχωρή, παύλα εισχωρή στο υπολογιστικό σύστημα. Και μετά η τύπησα ρε παιδί μου αρχίζει και τον βαράει τον τυπάκ, ελευθερώνεται ξέρω εγώ, αρχίζει και τον βαράει σε φάση κακουμουνό, ξέρω εγώ, και παίρνει από το χέρι του το τέτοιο και του το βάζει στο στόμα. Το οποίο έχω να πω ότι αυτή η σκηνή έπρεπε να λείπει, όχι επειδή είναι αηδία, επειδή ήταν κομική. Ναι, ήταν λίγο κομική. Χάλασε τον τόνο όλης της ταινίας. Αυτό δεν χρειαζόταν, είναι αλήθεια. Ναι, δεν χρειαζόταν. Δεν υπήρχε λόγος. Καταλαβαίνω γιατί. Ας το πέταξε στο κεφάλι, κάτι. Καταλαβαίνω άλλο. Γιατί το πήγαν εκεί και τι θέλαν να πετύχουν, απλά δεν το πετύχαν. Δεν χρειαζόταν. Δεν το πετύχαν. Ξέρεις, σε φάση πάμε για το Ultimate. Είναι το money shot το οποίο θα μιλάει ο κόσμος τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, στη δουλειά, ας πούμε. Το δεν μαλάκα αυτό. I get it. Αλλά όχι. Αλλά δεν έπιασε. Το έκανε πιο κομική και με έβαλε έξω μαλάκα εκείνη την ώρα. Ναι, εκείνη την ώρα λες, ξαναμπήκα. Τι βλέπω τώρα. Ξαναμπήκα. Αλλά αυτό σε ξαναβάζει. Αλλά μέχρι στιγμή μαλάκα η σκηνή που καλό. Ήταν ακόμα και εγώ ξέρω εγώ. Ήμουν εκεί με το, που ήταν εκεί με το σπέρμα έτοιμος ότι πας να κάνει το ότι... Αυτό πολύ καλό. Ναι, γενικώς ήταν έξυπνη, ήταν, okay, ήταν έξυπνο escape της γκόμενας από το αμάξι από το σκύλο. Που έπαιξε με το πορταγκάζ. Ναι, μαγκαϊβεριά, ωραία. Ωραία μαγκαϊβεριά. Επικίνδυνη μαγκαϊβεριά, αλλά δούλεψε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, μαλάκα. Θα μένει για πάντα εκεί. Βέβαια, it was entirely pointless γιατί με τη μία την έπιασε ξανά ότι πας. Ναι, βέβαια. Ναι. Και επίσης εντάξει, ψηλό pointless γιατί το σκυλί λογικά δεν θα μπορούσε να το ανοίξει αυτό σε φυσιολογικές συνθήκες. Ήταν με τα λίγα πράγματα που λες. Έλα ρε, μαλάκα, τι σκύλος είναι αυτό. Μαλάκα, τι λες τώρα, γάμισε με, δεν έχεις δει ροτβάιλερ στη ζωή σου. Έχω κάτι παρόμοιο, δεν θα το άνοιγε αυτό. Όχι, έχει σετάρι, γιατί είναι καρακάξι. Είναι καρακάξι, λέω. Είναι σακαράκα το αμάξι, ρε μαλάκα. Είναι και σακαράκα το αμάξι. Εντάξει, όχι, it's okay. Ναι, okay, ρε παιδί μου. Δεν μου φάνηκε περίεργο. Όχι, ούτε εμένα. Γενικώς το ροτβάιλερ είχε ένα. Όχι, υπερφυσικό. Γενικά δεν ξέρω, ρε φίλε. Πώς το λένε, super dog. Θα σου πω. Θα λέγαμε αν ήταν λίγο super human, άλλο αυτό ήταν super. Πώς φαίνεται η διαφορά, ο Αντωνίου, επειδή δεν του αρέσουν τα thriller, πάντα είναι αυτό το πράγμα. Άμα δεν σ' αρέσει η ταινία, πάντα συγκεντρώνεσαι σε plot holes και τέτοια. Απλά. Μου άρεσε η ταινία, ρε παιδί μου. Και εμένα δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Ήταν από τα θρίλερ που μου άρεσαν γιατί δεν είχε πολλά τέτοια. Φίλε, πάρα πολλά θρίλερ έχουν ένα σκασμό σκηνές στις οποίες θα μπορούσαν να είχαν πεθάνει οι πρωταγωνιστές ή ο κακός. Ή να έχει γίνει το ένα, να έχει γίνει το άλλο. Και επειδή είναι το θρίλερ για τις ανάγκες της ταινίας, δεν είχε πολλά τέτοια. Δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό που συνέβη εμένα μου ήταν λίγο. Όχι, είχε δύο στον αριθμό, ξέρω εγώ τέτοια. Γενικώ αυτό το ροτβάιλερ, ρε παιδί μου, ήταν λίγο super dog. Ότι είμαι και εδώ, είμαι και εκεί και να σε μίλησα και ανέβηκα στον αργό και να έρχομαι εκεί και να σε ξαναβρίσκω και να κάθομαι και πάνω εδώ. Εκτός από τη σκηνή που για κάποιο λόγο κάθομαι όταν μου λέει ο άλλος easy boy, για κάποιο λόγο κάθομαι και ναι, πριν. Μπορεί να ήταν ο γητευτής. Μπορεί να ήταν dog whisperer. Dog whisperer! Αυτός ο dog whisperer. Και του κάνει. Και μετά κάνει. Κοροϊδεύεις, μαλάκα, τι νομίζεις ότι συμβαίνουν αυτά. Ωραίο ήταν, μαλάκα. Ήταν από το σκηνοθέτη του Evil Dead, του remake, τέλος πάντων, αυτού του soft reboot. Το οποίο επίσης να πούμε, εκτός από το The Descent, εγώ συνιστώ το Evil Dead. Evil Dead Universe είναι αυτό. Ναι, είναι sidequel, ας το πούμε. Νομίζω ότι είμαστε καλά, παιδιά. Ναι, καλά. Οπότε, ναι, γενικά, παιδιά, ξέρεις, είναι horror, ρε παιδί μου, προφανώς. Πετυχαίνει αυτό που θέλει.
ναι. ταινία. Κρατάς την καλυμμένη ανάσα και είσαι. Οκ, okay, πέρα κάτω από αυτήν την ταινία. Αυτό. Η τέτοιο τύπου σόκερ πρέπει να νιώθεις αγωνία όταν πρέπει να νιώσεις και suspense, το νιώθεις. Κρατάς την ανάσα όταν πρέπει να την κρατήσεις, την κρατάς. Να πονάς όταν πονάνε οι πρωταγωνιστές. Holy shit, γίνεται αυτό. Αυτό ναι, ήταν πολύ ωραίο. Ξέρεις τι μου θύμισε, μαλάκα, θυμάστε κάποια στιγμή σε μία μάχη στο Game of Thrones, τέταρτη σεζόν νομίζω ήταν. Που ήταν αυτός ο καράφλας, ο ξυρισμένος ο Θεν και παίρνει τον Τζον Σνό. Οπα, sorry, και παίρνει τον Τζον Σνό και τον κοπανάει σε ένα αμόνι. Τι να το κάνει το αμόνι, παιδάκι μου, να παίρνει και πελέντε και δεν παίρνει το Excalibur! Το βασιλιά των Αρθούρων! Και να πώ έκανε κύκλο το επεισόδιο! Γιατί κάναμε στην αρχή με το σφυρί και το αμόνι, εντάξει. Αν δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να κλείσουμε, δεν βρίσκω καλύτερη εγώ, παιδιά. Σφυρί και αμόνι. Γράψτε, δεν σου λέμε τι είναι, γράψτε στα σχόλια όσοι καταλαβαίνετε το reference. Τον Αρθούρωτα. Τον Αρθούρωτα. τι είναι αυτό? Είναι ο βασιλιάς των Άγγλων, των παραβλητικών, Βαγγέλη. Ο Αρθούρος Πετραγκός. Θα πάρω το σπαθί. Λοιπόν, με φλακία είναι αυτό. Κάποιο ηλίθιο τραγούδι είναι αυτό. Ναι, είναι ηλίθιο προφανώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ηλίθιο τραγούδι. Ναι, λοιπόν, μέχρι το επόμενο spoiler. Ποιο είναι το επόμενο, παιδιά? Doctor Strange είναι. Μπορεί να είναι Doctor Strange. Ο οποίο Doctor Strange θα έρθει στην Ελλάδα, θα έρθει μια εβδομάδα νωρίτερα. Τι? Ναι. Γιατί. Πού και πού γίνεται αυτό το περίεργο? Νομίζω πω. Θυμάστε που το Force Awakens είχε έρθει 50 μέρες μετά και όλοι πήγαιναν στο site τη Feel Good και λέγανε είστε καραγκιόζηδες! Απαράδεκτοι! Δεν τρέπεστε λίγο εδώ κλπ. Τώρα αποζημιωνόμαστε. Μας ξεπληρώνουμε τον Dr. Strange. Και κάποιο άλλο βγαίνει, ρε φίλο. Ποιο βγαίνει? Δεν ξέρω, είναι τώρα είμαστε λίγο Oscar Season. Μετά πρέπει να βγαίνει. Τώρα είμαστε Horror Season, μετά παίζουμε σε Oscar Season. Oscar Season δεν είναι κάπου το Φεβρουάριο. Μπορεί να δούμε. Και μετά έρχεται ο Δεκέμβρη που έρχεται το Rogue One, οπότε στα αρχίδια μα. Μπορεί να δούμε το τέτοιο με τον Ben Affleck. Εγώ θα το ψήνω ψήνω. Ποιο? Αν θέλετε να το δούμε, ποιο? Κάτε ένα πολλάκι. Αυτό που είναι κατάσκοπο. Ο the accountant. Αυτό που λέγεται ο λογιστής. Κάντε ένα like και ένα share. Και άλλα τέτοια. Ναι. Για να έχουμε τα the views. Να έχουμε τα views. Γιατί και... αυτή είναι τέτοιο τύπο εκπομπή. Ναι, παιδί, την κάνουμε πάλι για τα views ξεκάθαρα. Να έρθει να μας πει για το Dr. Strange, πάρτε λεφτάκια. Εμένα η επιταγή μου ήρθε, φίλε. Δεν το ξέρω γιατί. Εμένα η επιταγή μου από τη Marvel ήρθε, ειδικά όταν είδανε το θάψε μαλάκα για τέτοιο. Ήταν σε φάση εντάξει. Γιατί αυτό το παιδί, γιατί το κράταμε εκτός πληρωμής τόσο καιρό. Κόφτε, βάλτε στο payroll. Αυτός, ναι, εκτός payroll. Και εμείς τα ονόματά μας στο τέλος για να πούνε και αυτά τα παιδιά, ρε. Ωραία, πού λοιπόν. Το παρουσιάζει. Χαιρετίστε, παιδιά, νομίζω είμαστε OK. Ναι, παιδιά, ναι. Πάρτε τα κοριτσάκια σας όλοι μαζί, μαζευτείτε παρέα. Ναι. Να χεστείτε όλοι με popcorn, να τα κρατάτε στα χέρια. Να σα φεύγουν γύρω-γύρω, τα μαζεύετε. Να σας χαλάσει λίγο τη διάθεση, αλλά με την ωραία είναι που τη χαλάει το thriller. Οπότε ναι, μέχρι την επόμενη φορά. Είμαι ο Μάκιος. Bye. Ο Ευαγγέλης Αντωνίου. Τσάω.